Ναι, καταρχήν, εγώ είμαι εξαιρετικά συγκινημένος που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Από το 1978 μέχρι τώρα μας χωρίζουν δεκαετίες, αλλά για μένα, όπως για όλους εμάς και για τον Πέτρο και για όλους τους άλλους συναπόφοιτους, είναι σαν χθες. Κύριε Μιτζάτο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα να σου πω δύο πραγματάκια μόνο, γιατί εγώ αυτού του χαιρετισμού των μεγάλων του βαριόμουν όταν ήμουν στη θέση σας και είμαι απολύτως βέβαιος ότι μας βαριέστε κι εσείς. Το πρώτο λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω τον ταξίγραφο τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος κάνει μαζί με την υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μια εξαιρετική δουλειά, χωρίς κανένα κομπλιμέντο, μια εξαιρετική δουλειά. Αναδεικνύει τον πραγματικό ρόλο της ελληνικής αστυνομίας και αυτού του Υπουργείου, που είναι να προστατεύει τον Έλληνα πολίτη, την ελληνική οικογένεια και ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, εσάς τα παιδιά. Και θα ξέρω ότι μπορείτε να δείξετε αυτό το βίντεο από το Facebook στο Facebook. Θα σας δείξω κάτι που με έχει εντυπωσιάσει εμένα, τη δυνατότητα να μαθαίνει κανείς μέσω του διαδικτύου, χωρίς την άδειά μας, πράγματα για την προσωπική μας ζωή. Για λόγους οικονομίας χρόνου, τα ξέρω πως δεν θα σας το έδειξε πριν. Τότε δεν είχαμε κορίτσια, ξέρετε. Εμείς είμαστε οι γενιές που πήγαν μόνο αγόρια στο κολέγιο. Το δυστυχώς. Για κάτι σου. Λοιπόν, αυτό πια δεν υπάρχει. Το διαδίκτυο είναι ένας καινούριος μαγικός κόσμος, μια τεράστια αλάνα, στην οποία οι γονείς σας δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχετε εσείς οι ίδιοι. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, απίστευτες δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι. Και πρέπει να προστατευτείτε αυτούς τους κινδύνους. Αυτό το οποίο κάνουμε, είπε ο ταξίαρχος και τελειώνω με αυτό, είναι ότι προσπαθεί η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να σας δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Φτιάχνουμε λοιπόν, και αυτό ήταν η τελευταία διαφάνεια που είδατε, μια αλάνα ηλεκτρονική στην οποία να μπορείτε εσείς να παίζετε με ασφάλεια. Θα την παρουσιάσουμε σε λίγες μέρες στο Intercontinental, νομίζω, κύριε ταξίαρχε. Νομίζω ότι είναι μια πραγματική προσφορά στην ελληνική κοινωνία, ένας τεράστιος κλωβός ασφάλειας που περιέχει τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, αλλά στον βαθμό που είναι δυνατόν αποτρέπει τους κινδύνους. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να σας ευχηθώ καλή πρόοδο, ό,τι καλό, και να σας πω και κάτι. Να σας πω κάτι προσωπικό.
Κάντε ό,τι μπορείτε στα μαθήματά σας, αλλά μην έχετε άγχος. Μου επιτρέπουν οι κυρίες και οι κύριοι καθηγητές. Μην έχετε άγχος, παιδιά. Να ευχαριστηθείτε τη ζωή σας. Εγώ τέλειωσα με 15,4 το κολέγιο και τα πράγματα που πήγαν μια χαρά. Να είστε καλά.